Κοκορή. Μελινάκι, μια περούκα δεν έβαλες. Είμαι μπροστά σε λουκάνικα, τα οποία περιμένει, έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, ναι. Και περιμένουν να φάνε. Έχουν ήδη αδειάσει, παιδιά, εδώ πέρα 5 κανάτες κρασί. Νομίζω ότι θα γίνει χαμός σήμερα όλη μέρα. Για να πλησιάσει η κάμερα, παρακαλώ. Να πλησιάσει η κάμερα, να δούμε από τι πάνω. Θες? Να πλησιάσει κάμερα κοντά στα κρέατα, να παρακολουθήσουμε. Μπριζολάκια θέλει να δούμε. Εδώ βλέπουμε τα λουκάνικα, εδώ βλέπουμε τις μπριζόλες. Μελίνα μου, ποιος πίνει οι ψήστες ή ο κόσμος που έρχεται? Ο κόσμος που έρχεται, χαμός γίνεται. Έχει αρχίσει και η μπάντα να παίζει μουσική και μετά θα έχουμε και ζωντανή μουσική εδώ. Υπάρχει μια φοβερή ουρά ήδη που περιμένουν να φάνε. Μάλιστα. Έτσι είναι. Πολλοί κόσμος, βέβαια. Πολλοί κόσμος. Ένας τόνος κρέας. Λογικό είναι, λογικό είναι. Και όταν το συνδυάζει με γιορτή. Είναι μέρες δύσκολες. Είναι μέρες που συνδυάζεται η ψυχαγωγία, έτσι, αλλά και με το πραγματικό το πρόβλημα. Μετά του ωφελή μου. Ακριβώς. Το τερπλόν μετά του ωφελή μου. Βλέπουμε και τη φιλαρμονική του Δήμου, που έτσι δημιουργεί και μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάντως, παιδιά, είναι ωραία. Τι ωραία που είναι εντυμένη έτσι. Η φιλαρμονική. Ναι, έχω πολύ μου αρέσει. Είχα πάει μια φορά και τη είχα σταματήσει. Με είχε βάλει η Ελένη Μενεγάκη, το θυμάσαι, Παύλο? Ναι. Είχα σταματήσει την πάντα. Να πούμε ότι είναι ωραίο πάντως να βλέπεις καπνούς, αυτό που λέγαμε πριν, από τσίκνα και όχι από άλλα πράγματα στην Αθήνα. Πολύ να σωστά. Είναι εορταστική και να πάει ο κόσμος να φάει κρέας και να διασκεδάσει. Εγώ δεν λοιπόν, καταλάβει. Για να ακούσουμε λίγο, Μελίνα. Ναι. Ναι, μπορείς να μιλήσεις με κάποιους. Βεβαίως, θέλετε να μιλήσω με τον κόσμο. Βεβαίως, ναι. Αμέ, μισό λεπτάκι να πάω από πίσω, εδώ που σερβίρουν τον κόσμο τα παιδιά. Αμέ, η Μελίνα, φοβερή. Για να δούμε. Αχ, τι ωραία, να πάρω κι εγώ ένα πιετάκι, ε. Λοιπόν, ναι, φέρε και εδώ τίποτα. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσω με κάποιον? Γεια σας. Γεια σας, θα μου μιλήσετε? Δεν μου μιλάνε. Χρήστο. Ναι, πρέπει να ρωτήσεις κάτι για να μιλήσεις. Να σου πω, θες να πας στη φιλαρμονική, μπορείς να ακούσουμε λίγο και τι παίζουν? Πες μου αλήθεια, πόσα πιάτα έχετε δώσει? Γύρω στα 700. 700 πιάτα ήδη. Μέχρι στιγμής. Μπράβο. 700 πιάτα έχουν δώσει, παιδιά, μέχρι στιγμής. Μπράβο. Και πόσο περίπου περιμένετε να δώσετε? Καλά, άλλα 700 ακόμα τουλάχιστον. Είναι αρκετά, το λιγότερο. Είναι πολύ ο κόσμος και συνέχεια μαζεύεται κι άλλος. Γίνεται για πρώτη φορά αυτό, να ρωτήσουμε. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά? Όχι, κάθε χρόνο γίνεται. Mm-hmm. Χρόνο το κανονίζουμε αυτό. Φαντάζομαι φέτος έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή, έτσι. Ο κόσμος φέτος πρέπει να έχει προσέλθει. Φέτος υπάρχει και η δωρεά από τους κρεοπόλεις της Βαρβακίου, οπότε είναι περισσότερο το κρέας, άρα και περισσότερη η προσέλευση. Μάλιστα. Μπράβο, ωραία. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μελίνα. Καλά γλέντια να πούμε εκεί στην Βαρβακία. Θα συνδεθούμε και πάλι αργότερα.